Ανησυχούμε ιδιαίτερα γιατί φαινόμενα διγλωσίας και αδράνειας στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής δεν επιτρέπουν να συνεχίζει η χώρα μας να αξιοποιεί το πολύτιμο διπλωματικό κεφάλαιο που της έδωσε η ιδιαίτερα ενεργητική εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικά στο μακεδονικό, βλέπουμε να συνεχίζονται φαινόμενα υποκρισίας και διγλωσίας, όχι μόνο σε σχέση με το παρελθόν, όπου η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε με ένα λόγο δημαγωγικό να διχάσει τους Έλληνες, κάνοντας λόγο για εθνικά επιζήμια, συμφωνία για μειοδοσία και για προδοσία, αλλά και τώρα, βλέποντας για παράδειγμα μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ζάεφ, άλλη ανακοίνωση να βγάζει στα ελληνικά το Αθηναϊκό Πρακτορείο, άλλη στα αγγλικά, μνημονεύοντας σε μια περίπτωση τη χώρα με το όνομά της, σύμφωνα με τη συμφωνία, Βόρεια Μακεδονία, στην άλλη περίπτωση όχι. Νομίζουμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση πρέπει να σοβαρευτεί. Θα πρέπει να μην παραλείψει να επαναλειτουργήσει τις επιτροπές για τα εμπορικά σήματα, μια που θεωρεί ότι αυτό είναι προτεραιότητα, αλλά και την επιτροπή για τα σχολικά βιβλία. Και για τον λόγο αυτό κατέθεσα και σχετική επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών. Θεωρούμε επίσης ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν ευνηδιασμοί και κατά τη γνώμη μας ενέργειες που δεν έχουν αναλυτικά εξηγηθεί, όπως για παράδειγμα γιατί ο Πρωθυπουργός είναι ο πρώτος Έλληνας πολιτικός αυτού του επίπεδου που συναντιέται για πρώτη φορά με Κωσοβάρο αξιωματούχο, ενώ η χώρα μας δεν έχει ακόμα αναγνωρίσει, όπως και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως κράτος το Κόσοβο. Αυτά και σε συνδυασμό με άλλα φαινόμενα διγλωσίας, σε σχέση για παράδειγμα με την ταύτιση των ευρωπαϊκών προοπτικών Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας, μας κάνουν να ανησυχούμε και για την συνέχεια της εξωτερικής πολιτικής, αλλά και για θέματα που είναι ιδιαίτερου εθνικού συμφέροντος, όπως η προστασία των δικαιωμάτων των ομογενών μας, της μειονότητάς μας, μάλλον καλύτερα στην Αλβανία. Σας ευχαριστούμε πολύ.